εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μεταφερμένη νοερά πάντα στον Δήμο Κροπίας, μαζί μου ο Δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Κιούσης. Και τι δεν έχουμε να πούμε. Δεν θα μας στάσει αυτή η εκπομπή, έχω να πω, αφενός, κύριε Δήμαρχε. Αφετέρου, να το πιάσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Είμαστε στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου και εσείς διοικείτε έναν πολύ μεγάλο Δήμο. Με ιδιαίτερη μορφολογία. Βουνά και θάλασσες και παιδιάδες και έχετε και το μεγαλύτερο μέρος του Ημιτού. Το μεγαλύτερο τμήμα εσείς, του ορεινού. Εκεί σας φυλάει και τον φυλάτε τον Ημιτό. Έτσι. Πολλά αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και ασφαλώς λόγω καλοκαιριού με τις φωτιές. Τα χρήματα που σας δόθηκαν από το κράτος ήταν αρκετά. Και πέρσι και φέτος ήταν αρκετά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και γι' αυτό έχουμε κάνει πολύ περισσότερες δράσεις, τόσο προληπτικές όσο και δράσεις που αφορούν την πυρόσβεση. Συγκεκριμένα ο Δήμος ο δικός μας δεν είχε ούτε εθελοντική ομάδα ούτε οργανωμένη πολιτική προστασία. Ξεκινήσαμε το 2011, φτιάξαμε ένα πυροσβεστικό σταθμό σε κάποιο σημείο κεντροβαρικά στα όρια του Δήμου, για να έχει και τη δυνατότητα πρόσβασης σε νότιες περιοχές που βρίσκονται προς την παραλιακή ζώνη. Αυτή τη στιγμή είναι πλήρως εξοπλισμένος ο σταθμός αυτός, ο πυροσβεστικός σταθμός που έχουμε και σαν οργάνωση πλέον πολιτικής προστασίας με 6 πυροσβεστικά οχήματα. Έχουμε 3 πυροφυλάκια διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία εποπτεύουν σε μεγάλη ακτίνα και φανταστείτε ότι αυτά είχαν δώσει και τη φωτιά στο μάτι, δηλαδή από εκεί που ξεκίνησε το στίγμα, το ακριβές στίγμα στην Ταου Πεντέλη. Και που το δώσανε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι... Ας μην θυμηθούμε τι έγινε μετά. Επειδή και στο παρελθόν είχαμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Ο Δήμος είχε ζητήσει τη δεκαετία 90-2000 και έγινε κάπου το 96 και ένα παράρτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Κοροπίου, γιατί υπήρχαν και πολλές βιομηχανίες, γιατί έχουμε και βιομηχανικές πυρκαγιές, έτσι. Δεν έχουμε μόνο τις αγροτικές ή τις δασικές πυρκαγιές. Έχουμε φροντίσει και έχουμε εκπαιδεύσει προσωπικό, το οποίο το παίρνουμε με τα πεντάμινα. Κάποτε ήταν δίμηνα, έγιναν τετράμινα, τώρα έγιναν πεντάμινα. Αυτό το προσωπικό που παίρνουμε είναι εκπαιδευμένο από την πυροσβεστική, είναι εκπαιδευμένο από το ΕΚΑΒ, πάει συχνά και κάνει εκπαίδευση στη διάσωση ανθρώπων. Όλη αυτή η οργάνωση που έχουμε με ασύρματους και τη συνεργασία που έχουμε με το ΣΠΑΗ μας έχει βοηθήσει να έχουμε άμεση επέμβαση στο μέτωπο της φωτιάς, ούτως ώστε αν προλάβει τη φωτιά εν τη γενέση, έχει σώσει περιουσίες ανθρώπων, έχει σώσει τον ίδιο τον άνθρωπο, τη σωματική ακαιρεότητα των κατοίκων, αλλά και το περιβάλλον και το δασικό πλούτο που έχουμε. Είναι θετικό το ότι σας έφτασαν για να προετοιμαστείτε τα χρήματα από την κυβέρνηση. Έχετε όμως τον Ημιτό στην πλάτη σας. Τον φυλάμε ως κόρο υφθαλμού. Βεβαίως. Όλοι οι Δήμοι προσπαθούμε, και αυτό έχουμε φτιάξει αυτό τον σύνδεσμο, τον ΣΠΑΗ, ναι, να φροντίζουμε τον Ημιτό, να τον καθαρίζουμε. Πόσο καθαρός είναι αυτή τη στιγμή ο Ημιτός? Εξαρτάται από την περιβαλλοντική συνείδηση που έχουν οι κάτοικοι που βρίσκονται πέριξ του Ημιτού και μιλάω για όλους τους Δήμους, γιατί πάντα κάθε χρόνο βγάζουμε πάρα πολλά μπάζα, σκουπίδια, ναι, μέσα από αυτό. Και θυμάμαι ότι και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε και εμείς σε ρεπορτάζ. Πέρσι έγινε μια συστηματική, ναι, δράση και από πλευράς Υπουργείου που μας βοήθησε πάρα πολύ μέσω του ΣΠΑΗ και έγιναν εκτεταμένοι καθαρισμοί, οι οποίοι έγιναν και φέτος. Εμείς συστηματικά με τα χρήματα που μας δίνουν κάνουμε αποψηλώσεις, αλλά δεν είναι μόνο Ημιτός. Έχουμε και άλλες περιοχές που είναι κοντά σε δασικές εκτάσεις, κατοικημένες περιοχές, και μια φωτιά που μπορεί να φύγει από σπίτια μπορεί να πάει σε δασική έκταση ή αντίστοιχα από δασική έκταση ή αγροτική καλλιέργεια να πάει σε περιοχή κατοικημένη. Χρειαζόμαστε όμως και τεχνολογικά μέσα. Υπάρχουν δυνατότητες με σύγχρονα μέσα να εποπτεύει στην περιοχή, γιατί τα πυροφυλάκια, εντάξει, θα τα λειτουργήσει την ημέρα και όσο έχει φως. Το βράδυ δεν μπορείς να τα λειτουργήσεις, πρέπει να έχεις άλλα μέσα. Θα μπουν κάποιες κάμερες, ήδη έχουν μπει στον Ημιτό κάποιες κάμερες, είναι και άλλες περιοχές. Οι άλλες περιοχές θέλουν άλλα μέσα. Μπορεί να έχεις ντρόουν να τις επιτηρείς. Σαφώς. Χρειάζεται μια χρηματοδότηση και προς αυτή την κατεύθυνση να έχουν. Το έχετε ζητήσει αυτό? Είναι το επόμενο βήμα, γιατί γίνονται τέτοιες εξυγχρονιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση. Πιστεύω να υπάρχει μια ευαισθητοποίηση από πλευράς και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας, Πολιτικής Προστασίας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
Αμυμητός, όπως και όλα τα βουνά, μπορεί να κρύβει όμως και πολλά πράγματα, εκτός από σκουπίδια. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση όσον αφορά την γενικότερη επιτήρηση του ημιτού, γιατί μαθαίνουμε ότι ο καθένας εκεί μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Κοιτάξτε, ότι... αν δεν έχεις δημοτική αστυνομία να εποπτεύει τις περιοχές και επαφίεσαι ένα πεντάμινο που περιπολεί η πολιτική προστασία και παρακολουθεί το τι συμβαίνει γενικότερα στην επικράτεια του Δήμου ή και μέσα στον ημιτό, δεν μπορείς να αστυνομεύεις πολύ σωστά και να επιβλέψεις σωστά το τι γίνεται. Βλέπουμε επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται από άλλες περιοχές και πετούν μπάζα και σκουπίδια. Ενώ υπάρχουν φορείς που τα διαχειρίζονται αυτά. Και θέλοντας να αποφύγουν το κόστος της εναπόθεσης αυτών των υπολοιμάτων, των μπάζων και σκουπιδιών στον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης, θέλοντας να αποφύγουν αυτό το κόστος, έρχονται και τα πετάνε είτε σε δασικές εκτάσεις, είτε σε περιοχές εκτός σχεδίου που είναι κάπως μακριά τα σπίτια. Δυστυχώς δεν υπάρχει περιβαλλοντική συνείδηση, όχι μόνο στην Αττική μας εδώ, αλλά και γενικότερα. Θεωρούν το περιβάλλον ότι είναι ένας αποδέκτης οποιονδήποτε σκουπιδιών και μπάζων. Εσείς τους βρίσκετε αυτούς που τα πετάνε? Αν έχουμε καταγγελία και έχουν εντοπιστεί, ναι, και μπαίνουν πρόστιμα. Και αν το κάνουν κατ' επανάληψη, είναι τριπλάσια τα πρόστιμα. Εδώ πετάνε σκουπίδια, πετάνε μπάζα, πετάνε ζώα. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι... τι έχετε μάθει ίσως. Ναι, έχουμε ακούσει ότι στον ημιτό υπάρχουν... εδώ αφήνουν ανεξέλεγκτα... Ναι, στο παρελθόν υπήρχαν ανεξέλεγκτες αγελάδες, τώρα έχουμε και ανεξέλεγκτα άλογα. Τι έχει γίνει εκεί? Υπήρχε κάποιος ιδιώτης, ο οποίος είχε μια σχολή υπασίας. Εγώ ξέρω ότι πηγαίνανε βόλτες οργανωμένες με υπασία και φεύγανε. Έτσι ακριβώς, τους έκανε μάθημα... Εκεί σε αυτή την περιοχή είχε πάρει κάποια άλογα, μετά δεν μπορούσε να τα συντηρήσει. Αυτά άρχισαν να πολλαπλασιάζονται, δεν ήταν στηρωμένα. Εμείς θεωρούμε τώρα το πλήθος των αλόγων αυτών ότι είναι πάνω από 90. Πάνω από 90 άλογα χωρίς και καμία κάνουμε ενέργειες. Ναι. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Κυκλοφορούν στο βουνό. Κυκλοφορούν σε όλες αυτές τις ευρύτερες περιοχές και κατεβαίνουν δυστυχώς μέσα σε δρόμους που έχουν αυξημένη κυκλοφορία και μπορεί να γίνουν δυστυχήματα. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες με την περιφέρεια και με διάφορους συλλόγους για την προστασία των υποειδών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ούτως ώστε κάπου να είναι ελεγχόμενα αυτά, να γίνουν στηρώσεις. Να ξεκροφορούν άλογα ανεξέλεγκτα. Καταρχήν κινδυνεύουν τα ίδια. Φανταστείτε να δείτε ένα μαύρο άλογο το βράδυ σε ένα δρόμο και να μην το προσδιορίσετε και να συμβεί ένα ατύχημα. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Βεβαίως. Αυτά, επειδή σε αναζήτηση στροφής και νερού, κυκλοφορούν ελεύθερα στη γύρω περιοχή. Πάντως εγώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή αυτά ξεκίνησαν δεσποζόμενα και πολλαπλασιάστηκαν, είναι ανεπιτήρητα δεσποζόμενα για μένα. Άσχετα τι λένε άλλοι. Έχει παρέμβει για το θέμα. Και υπάρχει νομοθεσία, ναι, για τα ανεπιτήρητα δεσποζόμενα, που πρέπει να εφαρμοστεί. Ναι. Γιατί από εκεί ξεκίνησε. Νομοθετικό πλαίσιο δυστυχώς για την προστασία των υποειδών δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που φτιάχτηκε πέρσι, πριν ένα χρόνο και κάτι μήνες, αλλά αυτό περιορίζεται σε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει μια ευρύτητα που έπρεπε να καλύπτει, όπως υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία στο εξωτερικό. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και μετά το περιστατικό και στην Κέρκυρα με το. Ήταν λυπηρό το περιστατικό. Κατέρευσε. Είναι πιο επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αυτό το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι με το θέμα και γι' αυτό με κάποιον ιδιώτη που διαθέτει κάποιους χώρους έχουμε ζητήσει να μας τους παρέχει δωρεάν, γιατί η νομοθεσία προβλέπει την αρμοδιότητα στην περιφέρεια και τη συνδρομή του Δήμου. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε και ειδικά εσείς ο αντιδήμαρχος αρμόδιος, ναι, ναι, έχουμε προχωρήσει. Να, σημασία έχει πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα. Για να το λύσουμε το θέμα αυτό. Τι να πω, θα μας κρατάτε ενήμερους για αυτό το θέμα. Βεβαίως. Γιατί εντάξει, το να έρχονται αγριογούρουνα τα οποία είναι άγρια να κατεβαίνουν από τα βουνά, εντάξει, δυστυχώς συμβαίνει, αλλά έχουν εμφανιστεί και τέτοια και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά τώρα ένας άνθρωπος να αφήνει αυτή την κατάσταση και τα υποειδή σε κίνδυνο και οι άνθρωποι σε κίνδυνο, δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το, να το συλλάβω. Αυτή. Και δεν είναι με το μοναδικό περιστατικό, τους προάλλες πετάξανε στην Πάρδηθα, όπως θα θυμάστε, πετάξανε νεκρά τα άλογα, μάθαμε τι έγινε, ευτυχώς δεν τα πέταξε ζωντανά, αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται στα βουνά μας να γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί αυτό κάναν το συγκεκριμένο
περιστατικό, ναι, γιατί είναι υψηλό το κόστος αποτέφρωσης, ναι, για αυτούς. Τα ξέρετε, βλέπω, κύριε Δήμαρχε. Έχουμε καταρτιστεί με αυτά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε καταρτιστεί πλήρως. Γι' αυτό το θέμα θέλω να μας κρατάτε ενήμερους. Πάντα θα υπάρχει ενημερότητα για να το γνωρίζουν και οι δημότες, να παίρνουν μέτρα προστασίας και να μην τρέχουν τις βραδινές ώρες ιδιαίτερα σε αυτούς τους δρόμους που βρίσκονται προς τον Ημιτό. Γιατί υπάρχει μεγάλο κίνδυνο ατυχήματος. Καλά κάνετε και το λέτε. Θα πέσει, είναι το μόνο εύκολο να πέσει πάνω σε ένα ζώο. Και αν είναι μαύρο το χρώμα του, δεν φαίνεται στον δρόμο. Έχετε απόλυτο δίκιο, καλά κάνετε και το λέτε. Και πρέπει να λυθιάμαστε. Θα το παρακολουθούμε και σας ευχαριστώ που το θίξατε εδώ στην εκπομπή. Πάμε όμως πάλι στα δικά σας. Αλλάζετε την εικόνα των σχολείων. Γιατί μιλήσαμε προηγουμένως για την ενεργειακή κρίση. Ενεργειακή αναβάθμιση. Και των κτηρίων κλπ. Και για καινούριο σχολικό κτίριο. Πείτε μας, το πέμπτο δημοτικό. Το πέμπτο δημοτικό είχε χαρακτηριστεί το οικοδομικό τετράγωνο από το 2008 σαν χώρο σχολείου. Πέρασε μία δεκαετία με πιέσεις στον ΟΣΚ που είχε αναλάβει να αγοράσει το ακίνητο, το οικοδομικό τετράγωνο. Δυστυχώς μέσα στην οικονομική κρίση δεν κατάφερε να τα αγοράσει. Το 2019 βρήκαμε έναν άνθρωπο ο οποίος τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα και θα πω το όνομά του εδώ γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, ο οποίος μας βοήθησε να αγοράσουμε αυτό το ακίνητο. Το 2019 υπογράφηκαν το Μάρτιο τα συμβόλαια, αν θυμάμαι καλά, υποβλήθηκε ο φάκελος στις ΚΤΥΠ, που είναι η διάδοχη κατάσταση, ναι, του ΟΣΚ, για να κάνουμε αυτό το σχολείο. Ευτυχώς ευαισθητοποιήθηκε η περιφέρεια και μπόρεσε μέσω του ΕΣΠΑ να χρηματοδοτήσει μελέτες σχολείων, αλλά και την κατασκευή αυτών των σχολείων. Και ο κύριος Πατούλης, που ήμασταν όλοι εκεί μαζί και με τις ΚΤΥΠ, τους εκπροσώπους, τον πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο, υπογράψαμε τη σύμβαση της ανάθεσης μελέτης στην εταιρεία. Ήδη σήμερα η εταιρεία πήγε και έκανε τις γεωτεχνικές έρευνες, γιατί απαιτείται μια εδαφοτεχνική μελέτη για το συγκεκριμένο κτίριο. Είμαστε σε συνεννόηση, ζητάμε να είναι και βιοκλιματικό αυτό το κτίριο. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 210 μέρες με τις καθυστερήσεις και να πάνε 300, γιατί υπάρχουν διάμεσα κενά που γίνονται οι εγκρίσεις των μελετών και δεν προσμετρούν στο χρόνο παράδοση της μελέτης. Μετά από ένα χρόνο θα έχει δημοπρατηθεί και είναι εξασφαλισμένη η πίστοση για να φτιαχτεί καινούριο δημοτικό κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Περιβόητη δημοπράτηση, άλλο ένα χρόνο. Μένω σε αυτό. Δεν μπορώ να μην το δείξω για μια φορά. Όλοι. Κάθε φορά που περιγράφουν τη διαδικασία της υλοποίησης, ανάθεση μελέτης, δημοπράτηση, υλοποίησης του έργου, λέω αν είναι δυνατόν με Ξέρετε, αυτό το σιδηρόδρομο. Από το 16 που μπήκε αυτή η νομοθεσία και με όλες τις τροποποιήσεις που έγιναν μεταγενέστερα, είναι τεράστια η γραφειοκρατία. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί ένας ιδιώτης. Όταν ερχόντουσαν σαν ένα ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό και μου έλεγαν θέλουν να κάνω αυτή τη δουλειά, παίρνουν μία προσφορά από μένα, έπαιρναν και από άλλο. Αν κατέληγαν σε μένα, ερχόντουσαν, τους έλεγα τόσο χρόνο θέλει μελέτη, τόσο χρόνο θέλει κατασκευή, συμφωνούσαμε, γινότανε το έργο. Εδώ έχουμε να κάνουμε διαδικασίες που επαναλαμβάνονται συνέχεια, σε όλες τις φάσεις, γίνονται πρακτικά, κοινοποιούνται, δίνουν προθεσμίες χρονικές για να υποβληθούν ενστάσεις. Μπορεί να προσφύγουν και δικαστικά και να σε φέρουν και 1,5 και 2 χρόνια πίσω. Φανταστείτε τα έργα της αποχέτευσης από τότε που ξεκίνησαν η δημοπρασία, που έκλεισε η δημοπρασία και ελέγχθηκαν όλα αυτά για την ανακήρυξη του αναδόχου. Χρειαστήκαμε 3 χρόνια να ξεκινήσει το έργο της αποχέτευσης. Από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι το Νοέμβριο του 2013. Καταλαβαίνετε τι καθυστερήσεις υπάρχουν στις δικαστικές προσφυγές. Με έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά και μάλλον πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία για να τελειώνουμε με όλο αυτό. Πάμε στο θέμα του τουρισμού. Είναι καλοκαίρι. Έχετε και θάλασσα στο Δήμο σας. Τώρα με τον καύσωνα το ερώτημα είναι ένα. Μπορεί μια οικογένεια να πάει για μπάνιο ή είναι όλες οι παραλίες απλησίαστες? Οι παραλίες Ξέρετε, οι δικές καλά μας... τι θέλω να πω. Οι παραλίες Λέον οι δικές δει μας είναι ακτές στην Αττική με υπέραγκες τιμές. Οι παραλίες οι δικές μας είναι ελεύθερες, ανοιχτές, όχι μόνο για τους δημότες αλλά και για τους επισκέπτες. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, εδώ και 10 χρόνια πίσω. Τα καταφέρατε να μην σας τις πιάσουν οργανωμένα μαγαζιά? Θα σας πω.
υπήρχε ένα καθεστώς στο μεγάλο μήκος των παραλίων των δικών μας της κήρυξης ως απολύτου προστασίας αρχαιολογικού χώρου των ακτών. Και επειδή στο προγενέστερα γινόντουσαν τοποθετήσεις καντινών με ομπρελοκαθίσματα, θεώρησαν ότι ο Δήμος και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος προσέβαλε αρχαιολογικά μνημεία. Αντιμετώπισα τέτοιες μηνύσεις από την αρχαιολογία και είπα δεν θα ξαναβάλουμε καντίνες, δεν θα βάλουμε εξαπλώστερες, να είναι ελεύθερα για τον κόσμο, τις καθαρίζουμε τις παραλίες με αυτό το προσωπικό που έχουμε, θα ήθελα να είναι σε πολύ καλύτερο βαθμό καθαρότερες, αλλά και δεν μπορούμε να επέμβουμε μέσα σε χώρους που ανήκουν στην κλιματική υπηρεσία. Εμείς λοιπόν τις έχουμε ελεύθερες ανοιχτές τις παραλίες, δεν είναι πύκνο καλυμμένες με καντίνες όπως συμβαίνει αλλού. Και θέλατε, δεν θέλατε βέβαια, δεν μπορείτε να τις καλύψετε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά και νομίζω ότι ο κόσμος τις απολαμβάνει ελεύθερα και θα το δούμε και αυτές τις μέρες που με τον καύσωνα θα πάνε στις παραλίες, θα τις δουν ελεύθερες. Φυσικά κάποιοι ζητούν να έχουν καντίνες, να παίρνουν τα αναψυκτικά τους όλα αυτά. Εφόσον δεν υπάρχουν οι καντίνες, μπορούν να προμηθεύονται αυτά τα πράγματα πριν πάνε στην παραλία, να έχουν και τον καφέ τους και τα νερά τους και ένα σάντουιτς από πριν. Για να απολαύσουν σε αυτές τις ελεύθερες και ήσυχες παραλίες που θα επιμείνω εδώ, δεχτήκαμε πάρα πολλές πιέσεις όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχουν θαλάσσια σπορ. Επειδή οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγο χρήσης κατοικίας και από το πολεοδομικό σχεδιασμό, σαν παραθεριστική κατοικία, δεν δώσαμε σε κανέναν άδεια για να μην ενοχλούνται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν στην παραλιακή ζώνη. Γιατί Δήμαρχε, πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Αυτό το νούμερο ένα πρόβλημα, πού δεν έχετε προλάβει ακόμα να λύσετε, ποιο είναι στο Δήμο σας? Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αναπτύξει τους παραλιακούς τομείς της πόλης μας, του Δήμου μας. Και εννοώ κατά μήκος αυτών των χιλιομέτρων που έχουμε στο μέτωπο του Σαρονικού, καθυστερούν πράξεις εφαρμογής για να υλοποιήσουμε αυτούς τα έργα, μάλλον σε αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους που προβλέπονται, να αναπτυχθούν αυτές οι περιοχές κατάλληλα. Και το λέω αυτό γιατί δεν έχει περιουσία ο Δήμος. Ο Δήμος τώρα απέκτησε τα τελευταία χρόνια περιουσία και πάμε σε αυτούς τους οικισμούς να φτιάξουμε κάποιες παιδικές χαρές. Αν υπήρχε η περιουσία από τις πράξεις εφαρμογής, γιατί προκύπτουν από τις εισφορές σε γη και χρήμα αντίστοιχα, οι δυνατότητες αυτές, δεν είχαμε τέτοιους πολεοδομικούς σχεδιασμούς ολοκληρωμένους με πράξεις εφαρμογής για να μπούμε στα προβλεπόμενα αυτά που περιέρχονται στο Δήμο οι κοινόχρηστοι χώροι, να φτιάξουμε ένα παιδικό σταθμό, να φτιάξουμε αθλητικές εγκαταστάσεις, να φτιάξουμε πλατείες, να κάνουμε ουσιαστικά αστικής φύσεως παρεμβάσεις για να αναδειχθεί αυτό το μέτωπο. Ο στόχος μας στην επόμενη θητεία είναι να αναπλαστεί αυτό, γιατί όλα αυτά τελειώνουν. Σταμάτησαν πλέον αυτοί οι όγκοι των ενστάσεων που γινόντουσαν σε αυτόν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα φροντίσουμε το επόμενο διάστημα όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε με νέα προγράμματα τύπου Αντώνης Τρίτης, είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με το Πράσινο Ταμείο, το οποίο η Ρίστο Επαρόδο τα τελευταία 2-3 χρόνια μας έδωσε χρήματα, ενώ έχουν εισπράξει από αυθαίρετα που τακτοποιήθηκαν ή υπήχθησαν στις διατάξεις αυτές για την τακτοποίησή τους, δεκάδες εκατομμύρια, ανταπόδοση δεν είχαμε πάρει, μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια πήραμε ανταπόδοση με την ανάπλαση κάποιων κοινοχρήστων χώρων, αλλά σε χώρους πλατειών του Δήμου, που είχε την ιδιοκτησία ο Δήμος. Καλλιεργά παρά ποτέ. Ναι. Και εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μια ηθική υποχρέωση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια υπομονατικά περίμεναν να ολοκληρώσουμε τα ήδη εν εξελίξη υπάρχοντα έργα, αλλά και να λύσουμε το πρόβλημα του νότιου τομέα με τις ολοκληρώσεις αυτών των πολεοδομικών δεσμεύσεων που θα ακολουθήσουν. Σας το εύχομαι. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ σήμερα. Και πραγματικά ήταν πολύ φιλόξενο το κανάλι σας και πρέπει να ξανάρθω άλλη μια φορά. Θα ξανάρθετε οπωσδήποτε. Να ευχαριστηθώ τη φιλοξενία σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Εμείς αμέσως μετά, κύριε Ζεκύρη, θα πάμε στο Δήμο Φιλής, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, βλέπετε, και όσο και να είναι, το μυαλό ταξιδεύει, πάμε να δούμε λίγο εικόνες, να πάρουμε μια γεύση από την Αθηναϊκή Ριβιέρα.
Δανείζομαι το τίτλο από το σούπερ από κάτω. Κάπως έτσι αντιμετωπίζεται ο καύσωνας, νοερά τουλάχιστον. Ιδέες για το Σαββατοκύριακο πάντως σας δώσαμε. Πευκοδάσος Χινιά ήταν αυτό. Τελείως free παραλία. Έτσι με τα πεύκα πίσω μπροστά η θάλασσα. Μαγεία. Μαγεία, έτσι δεν είναι, κύριε Αντωνόπουλε? Βεβαίως. Καλησπέρα σας. Είναι ό,τι πιο ωραίο υπάρχει αυτή τη στιγμή με τον καύσωνα. Αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Φιλής. Εμείς βέβαια έχουμε να προτείνουμε το βουνό, αλλά... Εσείς έχετε βουνό, εντάξει, αλλά νομίζω ότι δεν θα λέγατε όχι και σε μια βουτιά τώρα το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς έχετε την τροσιά σας όμως. Έχουμε, σας έρχεται και εσάς. Δόξα τω Θεώ, επάνω είμαστε μείον 4 βαθμούς κάτω από το κέντρο. Τώρα με τον καύσωνα είναι σωτήριο αυτό. Ναι. Έτσι, δεν το συζητάμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ καταρχήν. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Και μπορώ να πω αυτό το project που έχετε ξεκινήσει εκεί στο Δήμο Φιλής, της ενεργειακής αυτοτέλειας. Και κοινότητας, ναι. Και κοινότητας είναι... Νομίζω ολωνώνει η σκέψη μετά την ενεργειακή κρίση. Το πώς θα απαλλαγούμε από τα κόστη, τι θα κάνουμε με την ενέργεια, τι θα κάνουμε με το ρεύμα. Έτσι ακριβώς. Φαντάζομαι το ίδιο σκεφτήκατε κι εσείς. Το ίδιο σκεφτήκαμε κι εμείς. Το είχαμε σκεφτεί βέβαια πριν ξεσπάσει η κρίση. Και πόσο μάλλον μετά την κρίση. Πόσο μάλλον μετά την κρίση, απλώς το εντατικοποιήσαμε. Πείτε μας λοιπόν. Πού βρισκόμαστε καταρχήν τώρα? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ότι τα πρώτα φωτοβολταϊκά έχουν πλέον τοποθετηθεί. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες πλέον με τη ΔΕΗ. Είμαστε πλέον παραγωγή ενέργειας. Άρα αυτή τη στιγμή το μόνο που θέλουμε είναι να συνδεθούμε με το δίκτυο της ΔΕΗ. Πολύ απλά τα φωτοβολταϊκά. Και να δώσουμε... Τα βλέπουμε μεταξύ. Ναι. Και να δώσουμε στον κόσμο αυτό που έχουμε υποσχεθεί. Και ειδικά στις ευφαθείς κοινωνικές ομάδες. Καταρχήν, δηλαδή, με αυτό ο πολίτης θα δει ένα λογαριασμό που θα γράφει 0 όσον αφορά το κόστος ρεύματος. Όσο αφορά το κόστος ρεύματος κιλοβατόρας, θα είναι σχεδόν 0. Βέβαια, αν υπάρχει υπερκατανάλωση, βέβαια και θα χρεωθεί κάτι. Ναι. Έτσι, όταν ορίσουμε την υπερκατανάλωση, ας πούμε... Εμείς συζητάμε τώρα για... Ημέρα, όλη νύχτα, ας πούμε, να καίνεται πάντα, εννοείται. Κάπως έτσι, ναι. Υπολογίζουμε ότι 2.000 νοικοκυριά σε πρώτη φάση θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Ρεύμα, κιλοβατόρες. Όχι τα πάγια. Εντάξει. Νομίζω ότι, είναι πάρα δεν πολύ. Μπορεί να συγκριθεί με την κατάσταση που έτσι, υπάρχει ακριβώς. Τώρα. Έτσι, οπότε θα έρχεται ένας λογαριασμός που θα γράφει μόνο πάγιο. Μόνο πάγια, ναι. Στην ουσία θα γράφει μόνο πάγια. Γιατί οι κιλοβατόρες που έχει ένα σπίτι... με ένα μέσο σπίτι για 4-5 άτομα, θα είναι στην ουσία όλο το χρόνο δωρεάν. Ένα νορμάλ. Έτσι, δεν μιλάμε για υπερκατανάλωση, έτσι. Ναι, εντάξει, όχι το βρήκαμε ότι είναι δωρεάν και ανοίγουμε... το θέμα, πώς το κατορθώσατε αυτό? Αυτό το κατορθώσαμε με τη... Ο Δήμαρχος είχε ένα σχέδιο και έβλεπε μάλλον πολύ μπροστά και πολύ πριν από την κρίση. Σας τα είπε εδώ και στην πρεμιέρα της πρώτης εκπομπής ότι το είχε φανταστεί. Το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε. Είναι σε λειτουργία πλέον τα φωτοβολταϊκά του Δήμου. Έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο είπαμε να ξεκινήσει. Ήδη ξεκινάνε οι πρώτες αιτήσεις, γίνονται από τα νοικοκυριά, από τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Και όταν μιλάμε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, μιλάμε για όσους είναι γραμμένους στην κοινωνική υπηρεσία, στο βοήθεια, στο σπίτι, στο συσίτιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον θα έχουν δωρεάν ρεύμα. Και στόχος είναι βέβαια να αφορά όλους. Ο στόχος βέβαια, το επόμενο κομμάτι πλην από τα 2.000 νοικοκυριά είναι άλλα 5.000 νοικοκυριά, τα οποία θα είναι, πιστεύουμε, στον επόμενο χρόνο να είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.
Να βάλουμε μία ανατελεία, σας παρακαλώ εδώ, να πάμε πολύ γρήγορα στις διαφημίσεις και αμέσως μετά πάλι μαζί.